στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Στη Μασεντόνια RC Track γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος 1-8 μπάγκι. Λίγες οι συμμετοχές σχετικά στα ηλεκτρικά, αλλά 30 περίπου στα θερμικά, αριθμός σημαντικός για τη Θεσσαλονίκη που πέτυχε μια πολύ καλή πίστα σε καλές εγκαταστάσεις. Ο Παπαρέγκας μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Εάν νικήσει ο Γρηγοριάδης, τότε σίγουρα θα δοθεί μάχη ο τρίτος και τελευταίος αγώνας να γίνει πάλι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο τερέν τους. Εάν νικήσει ο Κατσαντώνης ή ο Παπανικολάου, τότε να δούμε πού θα γίνει, μάλλον αμαλιάδα, εάν βέβαια η πίστα του Ρέντι δεν είναι έτοιμη. Παρά τον απογοητευτικό αριθμό των 5 μόλις συμμετοχών στα τετρακίνητα ηλεκτρικά μπάγκι, ο Κατσιγιάννης έβγαλε βάθρο, πιστός εδώ και πολλά χρόνια στο Σουμάχερ και στο Fanatics και στην FRT. Ο Κόστρογλου παίζει και με ηλεκτρικό GT, Kiyosaki πάντα, εδώ σε δοκιμές στην FRT για τα GT, Electronic Solution and Hobbies Gimar, Κόστρογλου Kiyosho. Να και ένα θερμικό GT σε ετοιμασία για τον αγώνα GT που θα γίνει αρχές Οκτώβρη στην FRT. Να και ένα προϊόν από τον ίδιο άνθρωπο και οδηγό, ένα βολτομετράκι το οποίο συνδέεται απευθείας στο δέκτη για να βλέπετε την μπαταρία του GT σας. Ακόμα περισσότερα καπάκια GT στο Velocity Models. Club Arca, όπου ο Φαρίας κάνει δοκιμές με τα όμορφα 1-8 πίστας του, τα οποία δεν είναι άλλα από Infinity. Μιλώντας για Infinity, αυτό είναι το Infinity International Speedway στην Ιαπωνία, κάποια μέρα μάλλον θα φιλοξενήσει παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Feldman με Mekatech GRP κέρδισε και πάλι σε event που έγινε στο Λοστάλο για τα 1-5. Νίκη στην Αυστρία για τα X-Ray, νίκη στην Ολλανδία στο πρωτάθλημα 1-8 πίστας για την Sheffield. Η Infinity έβαλε οδηγούς σε διάφορες κατηγορίες να πάρουν κυπελάκια στο ETS F1 στην Ολλανδία στο Apeldoorn. Η Associated τα πηγαίνει πολύ καλά στο 1-8 μπάγκι, τουλάχιστον στο εξωτερικό, ο Όνγκαρο κέρδισε ξανά στην Ιταλία. Ο Κράγκ έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά είχε ατυχίες και δεν έβγαλε τη θέση που ήθελε. Μία πολύ όμορφα ετοιμασμένη με όλες τις λεπτομέρειες Formula 1 X-Ray στην Αγγλία, ο Χάρα στην Ασία κάνει δοκιμές σε λάστιχα VP Pro 1-8. Μπλεδάκι, το επιτρέπουμε γιατί είναι ο Ατσουτσιχάρα. Αυτό το 1-8 μπάγκι από την Imo Racing δεν είναι ένα απλό αγκάμα, λέγεται Agama Concept και μάλλον έχει inboard suspension. Inboard ανάρτηση δηλαδή, δεν βλέπουμε ούτε amortisseur ούτε shock towers και μάλλον μονή βάση για την αεροτομή. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, για να δούμε τι ετοιμάζει η Imo Racing. Από την Rudog αλουμινένιο και πιο μακρύ σασί για το Associated B6.3. Όμορφα καπάκια από την BT Design. Μια κλασική φωτογραφία, ο παγκόσμιος Ισπανός Μπατιέ με τον τότε νεαρό και μελλοντικό παγκόσμιο Ογκάρο.